Καλημέρα σας και πάλι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών, συνεχίζουν να επιχειρούν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, 194 επιβάτες έχουν μεταφερθεί με 5 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Από τους 194 επιβάτες, οι 26 διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και οι 32 στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Με έκτο λεωφορείο, 20 άτομα μεταφέρθηκαν στη Λάρισα. Επιπλέον, 5 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Από αυτούς, οι 3 είναι καλά στην υγεία τους και αποχώρησαν, ενώ οι 2 παρέμειναν για ελαφρά νοσηλεία. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 29, ενώ, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενημέρωση στις 4 τα ξημερώματα, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία 85 τραυματίες. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.